Σε νέο καθολικό απαγορευτικό μπαίνει από σήμερα ολόκληρη η Τουρκία. Πάμε ξανά στο Μανώλη Κωστίδη. Φαίνεται ότι ξεφεύγει και πάλι η πανδημία εκεί, Μανώλη. Ναι, διότι είχαν ανοίξει τα εστιατόρια, τα καφέ. Από 10.000 κρούσματα πήγαμε εδώ στην Τουρκία στα 60.000 κρούσματα. Σήμερα ανακοινώθηκαν 310 νεκροί. Και ολικό lockdown από απόψε. Ήδη ξεκίνησε πριν από μία ώρα. Βέβαια, απαγορεύθηκε μέσα στο Ραμαζάνι και το αλκοόλ για 17 ημέρες. Η αντιπολίτευση λέει ότι έγινε και για άλλους πολιτικούς λόγους, επειδή η Ισλαμική κυβέρνηση ενδεχομένως να μην θέλει και το αλκοόλ. Όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι τα εμβόλια. Καθώς όλοι είχαν ελπίδες ότι θα εμβολιαστούν. Κυρίως με το εμβόλιο της Pfizer. Είχαν έρθει περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια. Έγινε ο πρώτος εμβολιασμός. Το ραντεβού ήταν μετά από 15 μέρες τα ραντεβού όλων, αλλά ακυρώθηκαν αυτά. Πήγαν μετά από 2 μήνες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν η απαραίτητη δεύτερη δόση. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Βεβαίως το Υπουργείο Υγείας λέει ότι σε δύο μήνες θα έρθουν τα υπόλοιπα εμβόλια. Και τώρα όλοι ελπίζουν ή στο κινέζικο ή στο ρώσικο εμβόλιο που έχει παραγγείλει ο Τούρκος πρόεδρος, 50 εκατομμύρια δόσεις που θα έρθουν σε λίγες εβδομάδες. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη.